Ο ΑΠΟΠ φέτος coach τελειώνει με ήττα στο κύπελο, όμως η χρονιά είναι πετυχημένη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα με τη δική σας την αυτοκριτική. Θα δούμε το ΑΠΟΠ να κάνει ακόμη καλύτερη χρονιά τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα στη regular season δεν είμαστε ό,τι παρουσιάσαμε σήμερα. Είμαστε όντως χωρίς το Wally, φάνηκε καθαρά ότι είχαμε θέμα ύψους. Όσο αφορά το παιχνίδι σήμερα, δεν χωράει χαρακτηρισμούς. Στόχαμε από την αρχή ότι θα τον παίρναμε με κατοχές όπως είμαστε με small ball. Βάζαμε στην επίθεση, αλλά τρώγαμε στην άμυνα. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα, όσο αφορά τον ΑΠΟΠ στη regular season και τη χρονιά που κάναμε φέτος, πραγματικά ήταν μια χρονιά που δουλέψαμε πάρα πολύ. Και μας βγήκε μέσα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στα παιδιά για τη χρονιά, για την προσπάθεια, στη διοίκηση της ομάδας και στο... Πραγματικά μας έλειψε και ο κόσμος το ΑΠΟΠ φέτος του Πετυσπάφου, γιατί γεμίζανε το γήπεδο πέρσι και πρόπερσι. Αναφέραμε τη σημασία οι επαρχιακές ομάδες να είναι ισχυρές και θα σταθώ ακόμη λίγο σε αυτό. Τι θα κάνετε του χρόνου για να είναι ο ΑΠΟΠ ακόμη πιο ισχυρός και να διεκδικήσει η θέση στα play-off? Σίγουρα αυτό είναι πρώτα απ' όλα θέμα διοίκησης. Πώς θα κρατήσουμε το φετινό κορμό, πώς θα χτίσεις πάνω σε αυτό. Σίγουρα είναι μια μεγάλη περίοδος όσο αρχίσει η επόμενη σεζόν. Μιλούμε για 6 μήνες μεταβατική περίοδο, άρα πρέπει να φέρεις τα παιδιά να δουλέψεις σε ατομικές προπονήσεις για να τους βελτιώσεις τους Κύπριους παίχτες, όπως είδαμε φέτος είναι απαραίτητη, όπως είναι το πρωτάθλημα με 3 Αμερικάνους. Και από εκεί πέρα είναι θέμα διοικητικό, τι ξένους θα φέρεις, πώς θα χτίσεις την ομάδα για να έχει μια συνέχεια. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον προπονητή του ΑΠΟΠ.